Τελικά εξελίχθηκε πολύ δύσκολο για μας. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν καλή, αλλά νομίζω ο πιο δύσκολος αντίπαλος στο σημερινό παιχνίδι ήταν ο εαυτός μας. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες με τον τερματοφύλακα απέναντί μας. Και όταν δεν καθαρίσει το παιχνίδι νωρίς, κινδυνεύεις. Και όπως έγινε η φάση στο τέλος του αγώνα, που μπορούσαμε να εξασφαλιστούμε εύκολα. Τερματίσατε με νίκη, ολοκληρώνοντας το πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα σας? Θεωρώ ότι από την αρχή είχαμε βάλει ένα στόχο, είμαστε μέσα στους στόχους μας. Για την ομάδα μας σημαίνει ότι έχει δρόμο πολύ ακόμα το πρωτάθλημα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλές ομάδες και τις διεκδικητρίες του τίτλου, αλλά ταυτόχρονα και όλες τις ομάδες του ομίλου. Κάθε παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και εύχομαι στο τέλος να πετευχθούν οι στόχοι μας. Αναμένεται μεταγραφική ενίσχυση συνέχεια εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου? Εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι κάτι καλό θα είναι πάντα ευπρόσδεκτο στο σύλλογό μας. Έγινε με τον Ντούλη αυτό και με τον Τουρού και τον Νεαρό που είναι το 2000 γεννημένος. Αν πάλι βρεθεί στο δρόμο μας κάτι καλό που δεν θα μας αλλάξει τη λογική και τις ισορροπίες μας στην ομάδα, είναι ευπρόσδεκτο. Και οι ευχές για τη νέα χρονιά? Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το σύλλογο το δικό μας. Τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές, όλους που συνεργάζονται εδώ. Όλο το φάσμα του αριστανικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα τους ανθρώπους σε ξανά. Και πάνω απ' όλα να υπάρχει υγεία από όλους και να υπάρχει μια εξέλιξη. Μπράβο, παιδιά!